του κύριου Κεπαψόγλου. Είναι στην γραμμή μας, κύριε Κεπαψόγλου. Συγχαρητήρια για τη νέα πενταετία. Να είσαι καλά, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Η συγκίνηση ιδιαίτερα μεγάλη. Η κούραση ακόμη περισσότερη. Λογικό. Αλλά μετά από έναν τέτοιο θρίαμβο ξεκουράζεσαι. Τα ξεχνάς όλα. Όχι όλα μάλλον. Ναι. Γιατί είναι κάποια που μένουν και πρέπει να αποτελέσουν πιλότο και πηξίδα για την επόμενη πενταετία. Αλλά πάνω απ' όλα μένει αυτή η αποδοχή από την κοινωνία, η αποδοχή από τις δημότες, ότι τελικά δεν παραπλανήθηκαν από τις σιρήνες των αντιπάλων και έχοντας και ακόμη 6-7 μεγάλα κληρικά τμήματα, τα οποία θα ανεβάσουν, θεωρώ, ακόμη το ποσοστό, βρισκόμαστε γύρω στο 65%. Άρα λοιπόν ο δικός σας εκλογικός μηχανισμός, οι άνθρωποι σας που είναι στα εκλογικά κέντρα, υπολογίζεται, γιατί εμείς μεταδίδουμε τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εσείς είστε σίγουρα πιο μπροστά, υπολογίζεται το τελικό ποσοστό θα είναι στο 65%. Το οποίο τι δύναμη σας δίνει για τα επόμενα 5 χρόνια? Τι λέει αυτό το 65% για τα επόμενα 5 χρόνια? Είναι μία πολύ ουσιαστική δύναμη για μια πολύ μεγάλη όθηση και συνέχιση αυτού του αναπτυξιακού έργου που έχουμε ξεκινήσει ήδη και πάρα πολλά χρόνια. Να ολοκληρώσουμε αυτό το μοντέλο που όλοι μας λιδωρούσαν επί 3 μήνες, αλλά εμείς κοιτώντας μπροστά το στόχο μας, όλοι μαζί με δύναμη και στόχευση αγωνιστήκαμε και τελικά δεν χρειάστηκε να πείσουμε την κοινωνία, γιατί την κοινωνία την έχουμε πείσει και ξέρουν ποια είναι τα άτομα που στελεχώνουν την προτεραιότητα στον πολίτη, για την σοβαρότητά τους, για την διαφάνεια με την οποία διοικούν, για την αξιοπρέπεια την πολιτική που τους διακρίνουν και για τη συνέπειά τους των λόγων και των πράξεών τους. Και έτσι θα συνεχίσουμε και την επόμενη πενταετία. Τώρα από ό,τι μαθαίνουμε, μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος στο εκλογικό σας κέντρο και βέβαια η βραδιά συνεχίζεται, γιατί υπάρχει και η αγωνία της ομάδος σας. Είναι και η μάχη του Σταυρού. Φαντάζομαι όλοι περιμένετε και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι να δουν ποιο θα είναι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, από ποιους θα παρτίζετε, τι εύχεστε για όποιον και αν βγει, γιατί ακόμα η Σταυροδοσία είναι λίγο πιο πίσω από τα γενικότερα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ πίσω. Είναι πάρα πολύ πίσω. Όποιος και αν βγει, για μας είναι το ίδιο. Θα είναι ένα μέλος από την ομάδα, είτε είναι κλεγμένος είτε όχι. Δεν πάβουμε να είμαστε ομάδα. Δεν πάβουμε να συνδιαμορφώνουμε απόψεις και προτάσεις. Δεν πάβουμε να μην σταματάμε την αδιάκοπη δουλειά όπως έχουμε μάθει εδώ στο Άγιο Σεβαστικό. Ένα μήνυμα, επειδή βλέπω ότι ίσως η Λαϊκή Σπύρος να μην κατορθώσει να μπει τελικά στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος. Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στις αρχηγούς της αντιπολίτευσης, την κυρία Κυριακίδου, την κυρία Βλάχου? Θα δούμε αν θα πει και η κυρία Βλάχου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, όπως ήμασταν άλλωστε, ανεξάρτητα από όλα αυτά που μας έχουν χαρακτηρίσει προεκλογικά. Εμείς κοιτάμε μπροστά, όπως κάθε φορά, γιατί έχουμε μάθει να συνδιαμορφώνουμε απόψεις και να συνδιαμορφώνουμε προτάσεις. Έχουμε πει πολλές φορές πως επειδή είμαστε άνθρωποι και κάνουμε πάρα πολλά, είναι βέβαιο ότι κάνουμε λάθη. Απλά να είμαστε εκεί με πολιτικό πολιτισμό και πολιτική αξιοπρέπεια, να τα βλέπουμε τα λάθη μας και να μπορούμε να συνδιαμορφώνουμε το μέλλον του Δήμου Άργους Οριστικού. Να σας ρωτήσω κάτι και για το τέλος. Ποιο θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε σήμερα κλείνοντας τη μέρα πριν κοιμηθείτε, και ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε αύριο το πρωί που θα ξυπνήσετε? Ερώτηση κρίσεως. Το τελευταίο, μάλλον το πρώτο, ναι, είναι αυτό που ήδη το έκανα, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, όλους τους συνυποψηφίους μου και πάνω απ' όλα την οικογένειά μου, που όλο αυτό το διάστημα
ήταν δίπλα μου να με στηρίζει, βάζοντας οτοασπίδες σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν προεκλογικά, και ήταν κρίμα γιατί προσέβαλαν τον πολιτικό πολιτισμό που έχουμε εδώ στο Άρδος Οριστικό. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω για το κουράγιο που επέδειξαν τόσο οι αγαπημένοι μου σύζυγους, αλλά όσο και τα υπέροχα δύο παιδιά μου, τα οποία έβλεπαν, άκουγαν να προσβάλλουν τον πατέρα τους με τρόπο που δεν αρμόζει σε πολιτικά πρόσωπα, ειδικά αυτοδιοικητικά, αλλά έκλειναν τα αυτιά τους, βάζοντας και αυτά πάνω απ' όλα το στόχο, δεν ήταν άλλος καλό του Δήμου Άρδος Οριστικού. Δεν πειράζει όμως. Αυτά είναι εμπειρίες και είναι εμπειρίες για το μέλλον. Είτε θα γίνουν κάποτε και αυτά αυτοδιοικητικοί είτε όχι. Mm-hmm. Και αύριο το πρωί, κανονικά στη δουλειά, κανονικά στο Δημαρχείο. Κανονικά στη δουλειά, γιατί έχουμε πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη, έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν ούτε μέρα. Όπως κάναμε όλες αυτές τις μέρες. Όλες αυτές τις μέρες ασχολούμασταν περισσότερο με τα θέματα του Δήμου παρά με τα θέματα τα εκλογικά. Και αποδείξαμε όμως πως με την εμπειρία που μας διακρίνει, τη δύναμη ψυχής και το κουράγιο να μπορέσουν να συνυπάρξουν και τα δύο στην καθημερινότητά μου και να πάμε ξανά πρωταγωνιστικά μπροστά την προτεραιότητα στον πολίτη και να πανηγυρίζουμε σήμερα αυτή τη μεγαλειώδη νίκη της κοινωνίας, τη μεγάλη και μεγαλειώδη νίκη της δημοκρατίας στο Άρδος Οριστικό. Εμείς σας αφήνουμε να χαρείτε αυτή τη βραδιά. Είναι βραδιά που σας ανήκει, σε εσάς, την οικογένεια, στους ανθρώπους που σας αγαπάνε. Σας ψήφισαν και θα είναι κοντά σας. Εσείς στέλνετε ένα μήνυμα ενότητας, όπως καταλαβαίνω, για όλο το Άργος μέσα από την εκπομπή μας αυτό το βράδυ. Από αύριο λοιπόν θα τα λέμε και πάλι κανονικά από το Δημαρχείο για να δούμε τι γίνεται και την επόμενη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Παπτσόγλου. Παρακολουθείτε και τις μάχες που έχουμε και στους άλλους δήμους. Ο κύριος Γοσλιόπουλος επίσης είναι εκεί. Στην Καστοριά θα δούμε μέχρι το τέλος των αποτελεσμάτων αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε Δευτέρη Κυριακή. Ναι. Που παρακολουθώ, εύχομαι να εξελιχθεί ομαλά η εκλογική διαδικασία. Οι εκλογές τελειώνουν σήμερα, για μας τελείωσαν. Εύχομαι να πάνε καλά, είτε τελειώσουν σήμερα είτε την άλλη Κυριακή για τους υπόλοιπους και για τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια, και από εκεί και πέρα στοχευμένοι πάλι όλοι μαζί να αγωνιστούμε από κοινού για το καλό της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα ο καθένας για την περιοχή του. Κύριε Παπτσόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλό σας βράδυ, καλή σας ξεκούραση αμέσως μετά, γιατί θα χρειαστεί και ξεκούραση απόψε. Αλλά πρωτίστως θα χαρείτε μαζί με τον κόσμο. Μαζεύεται κόσμο στο εκλογικό της, δεν είναι αυτή την ώρα? Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, έχει κατακλείσει τον πεζόδρομο. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάτε κοντά τους. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Παπτσόγλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ευχαριστήσω όλους τους δημότες που είτε μας ψήφισαν, αλλά είτε και δεν μας ψήφισαν, και μας δίνουν τη δυνατότητα να τους πείσουμε μέσα στην πενταετία γιατί θα έπρεπε να μας ψηφίσουν για αυτή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και καλή συνέχεια εκεί στο Άργος, το οποίο πανηγυρίζει την νίκη και Παπτσόγλου αυτή την ώρα.